Αντώνης Νεοφύτου, Γενικός Γραμματέας της ειδική ΕΚΠΕΟ. Καλησπέρα και σε εσάς. Καλησπέρα. Τώρα, μας χτυπάει καινούργια καμπάνα το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Δεν μας το λέει ξεκάθαρα. Το αφήνει όμως, το υπενήσεται ότι προσέξτε, συμφωνήσατε, θέλετε δώσει κατευθείαν σε ιδιωτικοποίησης. Από την άλλη όμως, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο υπομνεί το θέμα της ανταγωνιστικότητας. Ναι. Είμαστε ένας μικρός τόπος, μια μικρή αγορά. Σε τομείς όπως η ενέργεια, πιθανότατα να φύγουμε από ένα κρατικό μονοπόλιο για να πάμε σε ένα ιδιωτικό. Άλλωστε, αυτό λέει και η σχετική έκθεση της Επιτροπής Εθνικής Οικονομίας. Και στην περίπτωση των τηλεπικοινωνιών, έχουμε ένα ολιγοπόλιο που πρέπει να προσεχθεί μαζί με τα άλλα θέματα που προκύπτουν, είτε είναι θέματα εθνικής ασφάλειας, είτε είναι οποιαδήποτε άλλα θέματα που είναι προς όφελος του καταναλωτή. Ναι. Εδώ και δεκαετίες το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, χωρίς να υπάρχει οικονομική κρίση, χωρίς να έχουμε μνημόνια, κάθε χρόνο που ερχόταν μας έλεγε για τις ιδιωτικοποιήσεις. Πιστεύω ότι είναι μια υπάρχει πολιτική. Υπάρχει μια ειδοποιώς διαφορά τώρα όμως. Είναι μια πολιτική του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Ειδοποιώς διαφορά τώρα. Ναι. Ότι έχουμε τα χρήματά τους. Ανάγκη. Ναι. Τα δικά τους χρήματα είναι που παίρνουν. Ωραία. Για τα χρήματα μιλούμε τώρα. Από γνωρίζοντας ότι τη δύσκολη κατάσταση που περνάει η Κύπρος, εμείς το συνδικαλιστικό κίνημα, παρόλο που υπήρχε στην πρόνοια του μνημονίου του Απρίλη, από τότε ζητούμε από την κυβέρνηση να συζητήσει με τις πολιτικές δυνάμεις, τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, αλλά και τους ίδιους τους οργανισμούς, τους οποίους άφησε στο περιθώριο, παρακαλώ. 8 μήνες δεν συζητά μαζί τους. Κύριε Νεοφύτου, σας παρακαλώ πολύ, θέλω σε αυτό εδώ το τραπέζι να λέμε αλήθειες. Αλήθεια. Ωραία. Αλήθεια λοιπόν είναι ότι δανειζόμαστε χρήματα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και, και των άλλων εταίρων της Τρόικας, έτσι. Ωραία. Τα χρήματά τους είναι που παίρνουμε. Για να πάρουμε τα χρήματά τους υπογράψαμε μια συγκεκριμένη συμφωνία. Αυτή η συμφωνία προνοεί ότι πρέπει να κάνουμε ιδιωτικοποίησεις για να βρούμε μεταξύ άλλων και 1,4 δις. Το έχετε αυτό το 1,4 δις εσείς? Βεβαίως. Μπορεί να βρεθεί. Όχι μπορεί να βρεθεί. Το έχετε. Το θέλουμε σήμερα. Το έχετε. Βεβαίως είπα. Πώς το έχετε δηλαδή? Οι 6 προέδροι μη κρατικών οργανισμών, ναι, είχαν κάνει δημοσιογραφική διάσκεψη και έδωσαν συγκεκριμένη εισήγηση στον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Θέλω να λέμε στον κόσμο, επαναλαμβάνω τις αλήθειες. Η εισήγησή τους έλεγε να δανειστούν οι μη κρατικοί οργανισμοί. Το λέω χοντρά. Έτσι δεν ήταν? Η εισήγησή τους έλεγε να αξιοποιήσουν περιουσιακά στοιχεία. Να δανειστούν. Αδρανοποιεί περιουσιακά στοιχεία για τα οποία. Να τα υποθηκεύσουν. Επομένως, θα μπορούσε να αυτή η σύγκριση. Αλλού θέλω να καταλήξω. Εάν τα υποθηκεύσουν και δανειστούν, θα πρέπει να σας πω ότι αυτό το πράγμα θα μεγαλώσει το δημόσιο χρέος. Για να μην θεωρηθεί δημόσιο χρέος, πρέπει να τα κάνετε δώρο στην κυβέρνηση. Μπορείτε να τα κάνετε δώρο αυτά τα χρήματα. Ωραία, ωραία. Εδώ δεν ήρθαμε να συζητήσουμε δημόσια πώ θα εξασφαλίσουμε. Μα πρέπει να λέτε στους εργαζόμενους, όταν λέτε όχι στις ιδιωτικοποιήσεις που ναι, εγώ μαζί σας, θέλετε, να τους πείτε ένα άλλο τρόπο. Αν θέλετε να επιβάλλετε εσείς την άποψή σας, να την επιβάλλετε. Εγώ γιατί όμως εκείνο που λέμε και όλοι λένε είναι ότι υπάρχουν, εγώ τρόποι, λέω, να μην γίνουν. Υπάρχουν τρόποι να εξασφαλιστούν τα 1,4 δις όπως προνοεί, προνοεί το μνημόνιο. Με βάση κάποιες συγκεκριμένες εισηγήσεις. Σας παρακαλώ, πέστε τους τρόπους. Αξιοποιώντας τις δυνατότητες, τις μεγάλες δυνατότητες των τριών ημικρατικών οργανισμών. Μα δεν υπάρχουν δυνατότητες. Και γιατί λέτε για δυνατότητες? Η ΑΕΚ έχει δυνατότητες, κύριε. Η ΑΕΚ όταν θα έρθει το φυσικό αέριο, ξέρετε τι θα πάθει? Πρέπει να σας το πω εγώ. Πώς θα κάνει το αναπτυξιακό της πρόγραμμα η ΑΕΚ? Έχει χρήματα. Από ποιον θα δανειστεί? Από το κράτος. Εάν εσείς γνωρίζετε καλύτερα από τους ημικρατικούς οργανισμούς, οι οποίοι είναι έτοιμοι να συζητήσουν μαζί με την κυβέρνηση. Είναι δημόσιο, και με είναι δημόσιο αγαθό. Κόμματα. Είναι δημόσιο αγαθό οι λογαριασμοί των ημικρατικών οργανισμών. Είναι δημόσιο, γι' αυτό του είναι κερδοφόρα η ΑΕΚ. Σήμερα είναι κερδοφόρο. Βεβαίω και είναι κερδοφόρο. Είναι κερδοφόρο, λέτε. Βεβαίω και είναι κερδοφόρο. Διαφορετικά νούμερα πρέπει να βλέπουμε. Ναι, βεβαίω και είναι κερδοφόρο και η ΑΕΚ και η ΑΔΙΚ και η αρχή. Κύριε Ηλία, είναι κερδοφόρο η ΑΕΚ. Κύριε Σουρούλη, τι έχουμε ένα πείμα. Σα παρακαλώ, παρακαλώ, ξεκινήστε από το τελευταίο και μετά ό,τι θέλετε πέστε. Είναι κερδοφόρο η ΑΕΚ. Με αποφάσεις που πήρε το κράτος είναι ζημιογόνος για να στηρίζει την κοινωνική πολιτική που το κράτος επιβάλλει προς την ΑΕΚ. Θέλω όμως να καταλάβουμε τι έχουμε ενώπιον. Ορίστε. Έχουμε ένα μνημόνιο που περιλαμβάνει, όπως μας είπε ο Υπουργός σήμερα, μία διαρθρωτική πρόνοια δέσμευση και μία δέσμευση για ταμιακή εισπράξη 1,4 δις. Όντως, μας είπε ότι έχει μεγαλύτερη σημασία για την Τρόικα το εισπρακτικό κομμάτι. Και εμείς ζητήσαμε ένα ταμιακό προϋπολογισμό εισπράξεων, το οποίο πρέπει να κάνει το κράτος και όχι οι συνδικαλιστικές οργανώσεις. Σωστό αυτό. Γιατί ενώπιον του έχει αξιοποίηση περιουσίας,
ενώπιον του έχει αδειοδοτήσεις, πιθανόν το καζίνο, και πιθανότατα από κάθε οργανισμό το τι προβλέπει να πάρει. Μάλιστα. Για να δούμε ακριβώς ποιο είναι το μέγεθος και η εικόνα του προβλήματος. Είπε ότι θα συνεχίσει το διάλογο, θα ετοιμάσει ακριβώς αυτά τα πράγματα. Η δική του αντίληψη είναι ότι πολύ δύσκολα μπορεί να βρούμε το 1,4 από άλλους πόρους χωρίς αποκρατικοποιήσεις. Δεν μίλησε για ξεπούλημα ημικρατικών οργανισμών. Κανένας δεν μιλάει για Θέλουμε να το δούμε αυτό στην να πράξη. Γίνει σωστά. Και εν πάση περιπτώσει, στο μικρό χρονικό διάστημα που υπάρχει, θα πρέπει να απαντηθούν και τα θέματα των εργαζομένων. Σωστό. Είναι προϋπόθεση. Σωστό, σωστό. Και τα συνταγματικά. Σωστό. Και τα ταμεία σύνταξη να απαντηθούν. Μα γιατί μια ιδιωτικοποίηση, γιατί θα πρέπει κατά ανάγκη να πλήξει τα συμφέροντα των εργαζομένων? Εγώ θα σας πω κάτι. Εγώ θεωρώ ότι οι καλοί εργαζόμενοι και αυτοί που είναι σίγουροι για τη δουλειά που παράγουν δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα. Θα πρέπει να είναι βλάκας ο ιδιώτης που θα μπει μέσα και θα βάλει χρήματα να θέλει να διώξει τον καλό υπάλληλο και να φέρει ένα εξωτερικό. Για να κάνει τι? Κύριε Τσουρούλη, κάθε αλλαγή χρειάζεται διαχείριση. Σωστό. Και η καλύτερη μέθοδος διαχείρισης των αλλαγών είναι η σωστή ενημέρωση, η έγκαιρη ενημέρωση, η πλήρης ενημέρωση για το πώς θα οδεύσουμε να κάνουμε την αλλαγή. Δυστυχώς, σήμερα η κυβέρνηση δεν ήταν σε θέση να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες. Ακόμα και για τη μελέτη που έχει δώσει σε ειδικούς συμβούλους, είπε ότι μόνο όσον αφορά τις γενικές γραμμές έχει ολοκληρωθεί και απομένει η ολοκλήρωσή της στην ολότητα της στις επόμενες Θέλω μέρες. Να δούμε και κάτι άλλο. Ακόμα και οι οργανισμοί που σήμερα λέει ο κύριος Νεοφύτου, εγώ θα πάρω το μισό κομμάτι της δηλώσης του, που είναι κερδοφόροι. Η ΑΕΚ στην τελευταία αντιστοίχηση. Υπάρχουν τέτοιοι. Εγώ είμαι μαζί σας. Πριν 15 μέρες η ΑΕΚ. Και αχίλη μέρων είναι. Ναι, ναι, αλλά να πούμε και την ΑΕΚ. Επειδή πριν 15 μέρες έκανε την αιτησία της έκθεσης, ναι, είχε 30 εκατομμύρια κέρδος. Αυτή λοιπόν που είναι κερδοφόρη. Δεν είχε 30 εκατομμύρια κέρδος. Αφήστε έξω την ΑΕΚ καλύτερα. Γιατί έρχεται και το φυσικό αέριο και θα είναι άλλο το πρόβλημά της. Λοιπόν, αυτοί που είναι κερδοφόροι έχουν ρευστότητα. Έχουν ρευστότητα κάτω από τις οικονομικές συνθήκες που περνά ο τόπος. Αλλά δεν υπάρχει ρευστότητα. Αλλά οι οικονομικές συνθήκες που περνά ο τόπος είναι αυτό που λέμε ότι θα γίνει ξεπούλημα αν ιδιωτικοποιηθούν. Αυτές είναι οι οικονομικές συνθήκες του τόπου. Και επειδή ο Υπουργός Οικονομικών και Κυβέρνηση στις συναντήσεις που είχε χθες και σήμερα με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις είπε ότι είναι έτοιμο να συζητήσει πώς θα βρούμε το 1,4 δις. Διερωτούμαστε γιατί δεν το έκανε αυτούς τους 8 μήνες και δεσμεύτηκε με το μνημόνιο για να κάνει πλάνο ιδιωτικοποίησεων τον Δεκέμβρη, ενώ θα μπορούσε να έχει και να προτάξει προς την Τρόικα τις λύσεις και τις εισηγήσεις που θα συμφωνούσε με την πολιτική ηγεσία. Καταγράφηκε αυτό. Ναι. Πέστε μου τώρα κάτι τελευταίο. Εάν τελικά πάμε στο χρονικό ορίζοντα που ξέρουμε και τελικά έχουμε τη Δαμόκλειο σπάθη που λέει ιδιωτικοποίηση τώρα ή δεν υπάρχει δόση. Θα πάμε σε απεργία. Θα κάνουμε ένα άλλο μεγάλο λάθος ως κοινωνία. Έχουμε ένα μήνα, θα πρέπει να τον αξιοποιήσουμε προκειμένου να βρούμε μια λύση ως κοινωνία που να απαντά και στους καταναλωτές και στο καλό του τόπου και στο μνημόνιο και στους εργαζόμενους. Αυτή οφείλω να ομολογήσω ότι είναι μια τοποθέτηση χωρίς αγγυλώσεις. Ναι. Είναι ανοιχτή. Λέτε ότι δεν υπάρχουν. Όμως δεν πρέπει συνέχεια να επικρέμεται η Δαμόκλειος σπάθη της δόσης προκειμένου να συζητήσουμε έναν εθνικό θέμα και να συμφωνήσουμε. Κύριε Νεοφύτου, ξέρετε γιατί γίνεται αυτό? Γιατί είναι καλά να κάνουμε και αυτό? Γιατί είμαστε πέτες. Συγγνώμη που σας το λέω, αλλά αυτό είμαστε. Αλλά και μια οικογένεια δανείζεται και δεν δέχεται να της βάλει όρους η τράπεζα για το πώς θα λειτουργεί η οικογένεια. Εδώ... Εξαρτάται με τι όρους δανείζεται. Εμείς δανειστήκαμε για να μην χρεοκοπήσουμε. Για να μην έρθει το τέλος του μήνα και οι δημόσιοι υπάλληλοι να μην έχουν μισθό να πάρουν σπίτι. Όμως αντιλαμβάνεστε, χάνουμε την εθνική μας κυριαρχία με αυτόν τον τρόπο. Εμείς λέμε όχι, να συζητήσουμε με την Τρόικα, αλλά να σεβαστεί τις απόψεις της πολιτικής και της κοινωνίας της Κύπρου. Ωραία. Λοιπόν, εν αναμονή λοιπόν αυτών των αποφάσεων που θα κρυθούν τον επόμενο μήνα. Γιατί από ό,τι αντιλαμβάνομαι θα είναι και πυκνές οι συναντήσεις και οι προτάσεις που θα πέσουν στο τραπέζι. Εμείς είμαστε ανοιχτοί σε διάλογο. Έχουμε πιέσει τον Υπουργό και έχει δεσμευτεί αν χρειάζεται σε καθημερινότητα. Εμείς λέμε ότι η μπάλα είναι.